Επεισόδια ξέσπασαν στην νότιο-ανατολική επαρχία της Τουρκίας Σίζρε, όταν Κούρδοι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την κατάληψη της πόλης Ρας Αλέν στη Συρία από σύρο-κουρδική πολιτική ομάδα μετά από πολυήμερες μάχες με Ισλαμιστές. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν μολότοφ προς τους αστυνομικούς που απάντησαν με καπνογόνα και ρήψεις νερού. Τις προηγούμενες ημέρες μετά την εκδίωξη Ισλαμιστών από την πόλη Ρας Αλέν, οι εξτρεμιστές άνοιξαν πυρ με ρουκέτες εναντίον της πόλης και επιτέθηκαν σε βάσεις Κούρδων. Στο μεταξύ, οι ένοπλοι Κούρδοι επίφθηναν την τελευταία προειδοποίηση, όπως την χαρακτήρισαν οι ίδιοι προς την Τουρκία, καλώντας την να κάνει τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία, διαφορετικά να αναλάβει την ευθύνη της αποτυχίας της.